αναστέλλονται οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, για τα μέλη των οποίων έχετε κατ' επανάληψη φέρει τροπολογίες εκπρόθεσμες άρσης του αξιοπίνου των πράξεών τους. Το ερώτημα είναι αμήλικτο. Για σας αυτά είναι πιο σημαντικά από την ανθρώπινη ζωή? Για σας ήταν πιο σημαντικό να δεχθείτε μια τέτοια τροπολογία, όπως και άλλες τροπολογίες που δεχθήκατε, ή την τροπολογία που φέρνετε για να ρυθμίζετε πάσης φύσεως ζητήματα διαδικαστικά της απονομής της δικαιοσύνης? Όλα αυτά είναι πιο σημαντικά από την ανθρώπινη ζωή που διακυβεύετε? Η τοποθέτηση που κάνατε μετά την τοποθέτηση του εκπροσώπου της συγκυβερνώσας με εσάς κοινοβουλευτικής δύναμης και μετά την δική μας τοποθέτηση, ότι δηλαδή δεχόμαστε μια τέτοια προσέγγιση γιατί δίνει το μήνυμα ότι Νίκο Ρωμανέ θέλουμε να ζήσεις. Από πλευράς κυβέρνησης το δίνει το μήνυμα αυτό. Βουλή. Το να το, και Βουλής. Το να εσείς να εκπέμπετε αυτήν την άτεγκτη, άχρωμη στάση ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί. Εδώ έχετε μπορέσει να φέρετε λαγούς με πετραχίλια σε επίπεδο τροπολογιών. Νύχτα, βράδυ, αεροπλανικά. Και δεν σας απασχόλησε τίποτα από αυτά που προσποιήσετε ότι σας απασχολεί. Προσπαθήσατε, κύριε Υπουργέ, να μετατοπίσετε τη συζήτηση. Και με ρωτήσατε αν είπα παλιόχαρτα τις δικαστικές αποφάσεις. Να το επαναλάβω, λοιπόν, γιατί δεν καταλάβατε, και να το επαναλάβω για άλλη μία φορά. Κρύβεστε πίσω από ένα χαρτί με ημερομηνία 4/11 του 2014 που υπογράφει ο επίκουρος ειδικός αναγκριτής κύριος Νικόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή, δεν θα μακρηγορήσω. Και το οποίο λέει ότι δεν παρέχει σύμφωνη γνώμη, γιατί θεωρεί ότι είναι προέχουσα η εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο και η υποβολή του στην τυχόν απόφαση. Νεκρός θα παραστεί στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην τυχόν απόφαση? Ή μας λέτε ότι προ πάσης δικαστικής αποφάσεως βγάλατε εσείς απόφαση θανατικής ποινής σε πείσμα αυτών τα οποία προβλέπονται και στη χώρα μας και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης? Δεν έβγαλε καμία δικαστική αρχή απόφαση επί της ουσίας. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ξέρετε τι είπε? Η εξουσία του παρόντος Συμβουλίου εξαντλείται στην εξέταση της νομικής βασιμότητας, που όμως στην κρινόμενη περίπτωση δεν συντρέχει, αφού η προσβαλλόμενη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που απέρριψε την αίτηση του κρατουμένου, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, ελήφθη σύνομα λόγω έλλειψης της ανωτέρω προϋπόθεσης που ορίζει το άρθρο 58, δηλαδή της σύμφωνης γνώμης του ειδικού ανακριτή. Δεν το καταλάβατε τι σας είπα? Να σας το ξαναπώ. Κρύβεστε πίσω από ένα χαρτί που έχει ημερομηνία 4 Νοεμβρίου του 2014 προ πάσης απεργίας πείνας, όταν ο κύριος ανακριτής δεν ήταν προ αυτού του διλήμματος, προ του οποίου απορώ πως στέκεστε με τέτοια νυφαλιότητα και με τέτοια απάθεια. Ωραία. Σας καλώ, ολοκληρώνω με μια φράση. Μα, κύριε, μια φράση, αλλά πολλές φράσεις. Μια φράση, κύριε Πρόεδρε. Σας καλώ να ακούσετε όχι το ΣΥΡΙΖΑ, όχι τη ΔΙΜΑΡΟ, όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι τους ανεξάρτητους Έλληνες, όχι τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ακούστε το συγκυβερνών με εσάς κόμμα, χωρίς τη συνένεση του οποίου δεν μπορείτε να προχωράτε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι? Δεν έχετε πλειοψηφία απόλυτη. Ακούστε λοιπόν αυτό και αύριο φέρτε μία νομοθετική τροποποίηση τέτοια η οποία δίνει σαφές μήνυμα. Γιατί ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μάλλον ολοκληρώνεται και δεν ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται. Νομίζω, κουβέντα, είναι σοβαρό, κουβέντα το θέμα. Σε μισό λεπτό θα έχω ολοκληρώσει. Εάν επιμείνετε σε αυτή τη στάση, δηλαδή επιμείνετε να εκπέμπετε το μήνυμα ότι προτιμάτε τον Νίκο Ρωμανό νεκρό παρά ας πούμε φυγά, αυτό λέτε. Αυτό λέτε. Ότι κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώνεται μια κουβέντα μόνο. Ότι προκειμένου να διακινδυνεύσετε την τυχόν παραβίαση, η οποία αν υπάρξει γεωεντοπισμός, δηλαδή βραχιολάκι, δεν τίθεται θέμα παραβίασης, έτσι δεν είναι? Εσείς φαίνεστε να προτιμάτε
ανθρώπους αυτούς να χάσει τη ζωή του. Αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται στην κοινωνία, δεν ξέρετε τι θα προκαλέσει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Φράση. Μα τι, ολοτελευταία φράση. Για όνομα της Παναγίας. Ολοκληρώσατε. Αυτό θέλετε εν όψη και των ψηφοφοριών για την προεδρική εκλογή. Θέλετε μέσα σε αυτό το κλίμα, με αυτές τις συνθήκες και με τέτοια γεγονότα, να πάμε σε τέτοιες διαδικασίες συνταγματικές. Ολοκληρώσατε. Θέλετε να πείτε τίποτα, κύριε Υπουργέ? Όχι. Θέλετε? Σαν το πούλο, εγώ δεν νιώθω κανένα πείσμα για τίποτα. Και ούτε θέλω να πάθει κανείς άνθρωπος κάτι. Πολύ περισσότερο ένας ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Δεν μου απαντήσατε όμως. Καλό, με τέτοιες εκφράσεις και όλα σας παρακαλώ. Θέση μου. Ορίστε, κύριε. Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα. Εάν είχαμε ένα άρτιο σύστημα παρακολούθησης εξ αποστάσεως στην Ελλάδα, θα το δεχόσασταν? Μιλήσατε τρεις και δεν απαντάτε. Αυτό λέει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, είπα για... Λοιπόν... Είστε έχετε μιλήσει 40 λεπτά. Λοιπόν, και δικαιούστε 18. Είπα το εξής. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, αν και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει κατατεθεί, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ το θεωρώ καλής προαιρέσεως και να τα δούμε. Και είπα ότι θέλει μία μελέτη το ζήτημα αυτό. Υπουργέ, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω εγώ. Όπως ξέρετε, έχει υποβληθεί η ονομαστική ψηφοφορία, συγκεκριμένη τροπολογία που έχετε καταθέσει. Η οποία θα γίνει. Να αποσύρω, κύριε Πρόεδρε, να σας ακούσω. Να ολοκληρώσω, να πω και εγώ κάτι. Δηλαδή, επιτρέπετε σε όλους τους άλλους και δεν επιτρέπετε σε μένα. Έχω το δικαίωμα να τον πάρω το λόγο και να σας πω το εξής. Επειδή υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία που έχει υποβληθεί για τη συγκεκριμένη τροπολογία, έχετε το δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί πολλές φορές, αλλά έχει εφαρμοστεί δύο φορές, έχετε το δικαίωμα αύριο σε αυτή την τροπολογία να κάνετε κάποια βελτίωση. Έχει γίνει και μάλιστα σε μία περίπτωση δεν είχε γίνει η ονομαστική πρωτοβουλία. Ψηφοφορία. Λάβετε το υπόψη σας αυτό. Το είπα τρεις φορές. Το είπα τρεις φορές. Και το είπε και ο κύριος Θανάσης, ο Παφίλης. Να τις μελετήσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Το είπα να τις δω, είναι διαφορετικές προτάσεις, να τις δούμε. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να τις δούμε τώρα, γι' αυτό παρακαλώ, ας διακόψουμε αύριο, να έχουμε περιθώριο να μιλήσουμε και τη συγκυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, δεν θα διακόψουμε. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, δεν θα διακόψουμε. Θα ψηφίσουμε. Επειδή όμως υπάρχει ονομαστική. Παρακαλώ. 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 Παρακαλώ, έχετε υποβάλει την πρότασή σας, κύριε Δρίτσα. Κύριε Υπουργέ, αν προβλέπετε αυτό. Δεν προβλέπετε. Ακούστε τι προβλέπετε. Θα γίνει η ψήφιση και επί της συγκεκριμένης τροπολογίας, αφού υπάρχουν πράγματα και θέλετε το χρόνο για να τη μελετήσετε, μπορούμε αύριο. Ωραία, να ψηφίσουμε δηλαδή τον. Θα ψηφίσουμε όλα τα άλλα. Και αύριο, στην ονομαστική. Επειδή έχει ξαναγίνει πράγματι πριν ένα χρόνο ακριβώς. Κύριε Δρίτσα, ξέρω την πρότασή σας. Σας παρακαλώ. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Έληξη. Δεν υπάρχει δί. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Με συγχωρείτε, μπορείτε να παίρνετε το λόγο, νομίζετε, από τις δευτερολογίες όποτε θέλετε. Δεν μπορείτε. Αλλά επειδή έχετε κάνει μια πρόταση, ακούστε και την πρότασή του. Λέει ότι αύριο, πριν από την ονομαστική ψηφοφορία, θα μας φέρει μια βελτιωμένη ή όποια πρόταση έχει για να ψηφίσουμε. Αφήστε το. Το είπε. Δεν υπάρχει πρόταση. Επί της διαδικασίας ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Σε ποιον, σε μένα θα το απευθύνετε? Μισό λεπτό. Αν είναι το ερώτημα που υποβάλατε στην αρχή, ότι να συνεχιστεί η συζήτηση αύριο, αυτό δεν προβλέπεται. Έχετε άλλο ερώτημα? Είδα μία διχογνωμία. Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε συνέχιση της συζήτησης. Ο κύριος Υπουργός, με συγχωρείτε. Εσείς ανταπαντήσατε, είναι να τελειώνει αύριο. Εκτός κανονισμού. Να διευκρινιστεί είναι αυτό. Εκτός κανονισμού. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός προβλέπει, αν και αυτό πραγματικά δεν προβλέπεται, αλλά επειδή πράγματι έγινε δύο φορές και μάλιστα σε μία από αυτές δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, διότι συμφώνησαν οι υποβάλλοντες την ονομαστική ψηφοφορία με τη γνώμη του Υπουργού. Και δεν έγινε καν ονομαστική. Λοιπόν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, είναι ουσιώδες. Αν ο κύριος Υπουργός εννοεί ότι θέλει δύο μέρες να το σκεφτεί και εσείς με τη θέση που παίρνετε. Όχι δύο μέρες, εσείς λέγατε ότι είναι θέμα ώρας.
Είναι θέμα ώρα. Τώρα λέτε δύο μέρες. Αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν που θα ψηφιστεί. Για... Ακούστε, αφήστε να το πω. Αφήστε να πω και την ώρα που θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία να είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν. Κυρίε, είστε περαιωμένη συζήτηση από τι αρχέ των άνθρωπων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνη, διαφάνεια και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρύθμιση δεσμευμένων και κατασκευμένων χρηματικών απαιτήσεων. Και...